Δυστυχώς η φόβη είναι πάρα πολύ. Το τελευταίο διάστημα, κυρία Δουγερά, και εμείς έχουμε συνεχές ανατιμήσεις σε όλες τις πρώτες ύλες οι οποίες είναι εισαγωγής. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι οι χώρες αυτές οι οποίες έχουν εμπλακεί σε αυτό το δύσκολο κομμάτι του πολέμου, πάρα πολλά προϊόντα τα οποία εισάγουμε στη χώρα μας προέρχονται από αυτές τις δύο χώρες. Είτε ξυλία είτε σίδηρος, είναι οι χώρες της κατεξοχήν εισαγωγής από εκεί. Καταλαβαίνουμε ότι τις επόμενες μέρες είχαμε ήδη το προηγούμενο διάστημα τεράστιες αυξήσεις και πιστεύουμε, δηλαδή, και ξέρουμε μάλλον ότι τις επόμενες μέρες θα δούμε ακόμα μεγαλύτερες και αυξήσεις αλλά και ελλείψεις σε αρκετά προϊόντα. Οι αυξήσεις οι οποίες καταγράφηκαν το προηγούμενο διάστημα είχαν να κάνουν και με την ενέργεια και όλο αυτό το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη, το ενεργειακό, φαντάζομαι. Οι ανατιμήσεις αυτές, δηλαδή πόσο έφτασαν πριν την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, κύριε Λεκάκη? Κυρία Δουγεράκη, αν μιλάμε για την ξυλία, έχει ξεπεράσει το 80% η αύξηση σε σύγκριση με το καλοκαίρι, σε σύγκριση με τον Ιούλιο. Στις πρώτες ύλες, τόσο πολύ? Βεβαίως, κυρία Δουγεράκη. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και στα σίδερα, το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και στο αλουμίνιο. Και σίγουρα έχουν επηρεαστεί και όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή, αν συζητάμε για σιτηρά, για άλευρα, τα οποία από ό,τι γνωρίζω από τους συνάδελφους αρτοποιούς οι οποίοι ανήκουν στην Ομοσπονδία, ακριβώς το ίδιο πράγμα συμβαίνει και σε αυτούς τους κλάδους. Και καταλαβαίνουμε ότι είναι δύσκολη κατάσταση. Έχουμε δει ήδη ανατιμήσεις στο ψωμί. Υπάρχουν ανατιμήσεις και στα προϊόντα που παράγονται από την ξυλία, από τα σίδερα και τα αλουμίνια. Μια δύσκολη κατάσταση διαχειρίσιμη από την πλευρά των επαγγελματιών. Δύσκολα διαχειρίσιμη, γιατί εγώ ως καταναλωτής δεν θα μπορώ να ανταπεξέλθω, φαντάζομαι, σε όλα αυτά. Από τη δική σας την πλευρά δεν θα μπορείτε εσείς να επιβιώσετε ως μικρομεσαίοι. Είναι αλληλένδετο αυτό το puzzle σε ό,τι έχει να κάνει με την αγορά, με τη ζήτηση κλπ. Και έτσι αυτό μπορεί να σημαίνει και απώλειες θέσεων εργασίας και μειώσεις μισθών και όλα τα υπόλοιπα, δηλαδή ό,τι μπορεί ο καθένας για να μπορεί να ζήσει. Το φαντάζεστε, σε μια αγορά που δεν ξέρω αν θα μπορεί να ελεγχθεί στη συνέχεια. Το πρόβλημα, το μεγαλύτερο πρόβλημα, κυρία Γεράκη, είναι ότι εκτός του ότι οι καταναλωτές δεν προσφεύγουν σε αγορές, βλέπουμε ότι το ενεργειακό κόστος, το οποίο έχει αυξηθεί πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα, πάρα πολλοί επαγγελματίες δυστυχώς δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν και να πληρώσουν τέλος του μήνα το ενεργειακό τους κόστος, το οποίο έχει διπλασιαστεί και τριπλασιαστεί σε πολλές περιπτώσεις. Με αποτέλεσμα να σκεφτεί ότι και με την πτώση που υπάρχει στο αγοραστικό κοινό, να μην μπορούν να καλύπτουν τις υποχρεώσεις τους και να βλέπουν ότι ίσως το επόμενο διάστημα να χρειαστεί. Κύριε Λεκάκη, αναρωτιέμαι, κύριε Λεκάκη, μέχρι πού μπορεί να φτάσει και πώς μπορεί να τα καταφέρει ο καθένας από εσάς και ο καθένας από εμάς, που αυτή την ώρα μπορεί να έχει εκκρεμότητες. Γιατί για να ανοίξεις τώρα καινούργια δουλειά δεν την κάνεις. Να πάω να φτιάξω κάτι τώρα καινούργιο δεν το κάνω, έτσι δεν είναι? Βεβαίως, κύριε Αδηγεράκη, δυστυχώς είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση. Είπα, οι επαγγελματίες δεν ξέρουν πώς να τη διαχειριστούν αυτή την κρίση. Το πιο πιθανό είναι το επόμενο διάστημα θα δούμε ίσως μια αρκετά μεγάλη πτώση στην αγορά, την οποία θα είναι πολύ δύσκολο να την ανακάμψουμε. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα που δημιουργείται, σας είπα ότι έχει δημιουργηθεί το τελευταίο διάστημα, ειδικά με το ενεργειακό, ότι έχουν διπλασιαστεί οι λογαριασμοί, οι επαγγελματίες δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Και δυστυχώς θα δούμε όλα αυτά που συνεπάγονται αυτές τις συνέπειες. Δηλαδή θα δούμε απώλεια θέσης εργασίας, θα δούμε επιχειρήσεις να κλείνουν γιατί δεν θα μπορούν να αντέξουν το κόστος. Και χωρίς να έχουν και δουλειά, βέβαια δεν έχει και νόημα να κάθονται και τι να κάνουν. Έτσι. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ας ελπίσουμε ότι αυτά τα πράγματα θα λήξουν γρήγορα. Βέβαια και όλα αυτά τα μέτρα που έχουν πάρθει και από πλευράς Αμερικής αλλά και από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης επηρεάζουν δυστυχώς όλες τις χώρες στο οικονομικό πεδίο. Δεν ξέρω τι μπορώ να πω. Μάλλον ευχή όλων μας είναι να τερματίσουν γρήγορα οι εχθροπραξίες αυτές και να έρθει μια ομαλότητα γενικά στο πλανήτη. Μάλιστα. Γιατί νομίζω ότι επηρεάζεται όλος ο πλανήτης και όχι μόνο η χώρα μας. Λοιπόν, κρατάω το τελευταίο, ότι δυστυχώς για εσάς αυτό το οποίο περιμένετε είναι άκρος αρνητικό, διότι ξεκινάει από την πτώση των εργασιών και αυτό συμπαρασύρει
ή φέρει και πολλά άλλα, φέρνει και πολλά άλλα για σας τους ίδιους, για μας, για τους εργαζόμενους σε εσάς, για τις θέσεις εργασίας και όλα τα υπόλοιπα. Το θέμα απασχολεί όχι μόνο εσάς εδώ, απασχολεί όλη την Ελλάδα, απασχολεί όλη την Ευρώπη, και κρατάω αυτή την ευχή, μακάρι, μακάρι γρήγορα να τελειώσουν όλα αυτά τα πράγματα. Σας ευχαριστώ, αυτές οι εχθροπραξίες και να σταματήσει η εισβολή, μακάρι. Ευχαριστώ, κύριε Λεκάκη, καλημέρα σας από τον 984.